μπροστά στις απολύσεις στην πυραμίδα στην Αλουμίλ, το συνδικάτο μας δίνει τη μάχη να μην αποδεχτούν οι συνάδελφοι τη λογική ότι αύριο μπορεί εγώ να είμαι ο επόμενος. Οργανώνουμε τη συζήτηση μέσα και έξω από τα εργοστάσια για να πούνε οι εργάτες των εργοστασίων και οι τοπικές κοινωνίες ένα μεγάλο φτάνει πια. Κανένας άλλος εργάτης απολυμμένος. Βέβαια τους καλάσαμε τη σούπα του καλού εργοδότη στην Αλουμίλ όταν κάναμε τη φιέστα έμπνευσης εργασίας που προκλητικά διοργάνωνε η Αλουμίλ στην πόλη του Κιλκής. Πηγαίνουμε επιθετικά, αφού δεν μας αρκεί να δουλεύουμε με τα ψίχουλα του κατώτατου ή λίγο παραπάνω, την ώρα που οι τιμές στο ρεύμα, στα καύσιμα, στα τρόφιμα έχουν ζυγατιωθεί. Ζητάμε εδώ και τώρα υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης. Να αναγνωριστούν όλες οι ειδικότητες να μπει πλαφόν στις ώρες των υπεροριών. Δεν δεχόμαστε να μην ξέρουμε αν θα γυρίσουμε ζωντανοί και ολόκληροι από τη δουλειά μας. Διεκδικούμε να μπουν όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου στα βαρέα και ανδυγινά. Κάθε εργοστάσιο με 50 και πάνω εργαζόμενους να έχει μόνιμο γιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας. Να ανοίξουν και να στελεχωθούν τα κέντρα υγείας σε Βιπές, Σίδου και Κιλκής. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την επιτυχία της μεγάλης πανεργατικής, πανελλαδικής απεργίας την Τετάρτη 9 Νοέμβρη. Δεν θα αφήσουμε εργοστάσιο και μηχανουργείο που δεν θα μάθει τα αιτήματα του συνδικάτου, που δεν θα φτάσει το μήνυμα «Λαέ μη σφίγγεις άλλο το γειτονάρι» για να συμμετέχουμε βασικά στην απεργία.